Και πάμε να ξεκινήσουμε. Τώρα θα μου πείτε γιατί ρε φίλε φτιάχνει sticky toffee pudding αφού μιλάμε για την Αίγυπτο. Δεν έχουν εκεί πέρα, είναι αγγλική συνταγή, έχετε δίκιο. Αλλά στην Αίγυπτο τι έχουνε, χουρμάδες. Οι χουρμάδες είναι το βασικό συστατικό για να φτιάξουμε sticky toffee pudding. Όποιος σας έχει πει ότι έχει κάνει sticky toffee pudding και δεν έχει βάλει χουρμάδες, σας κοροϊδεύει. Γιατί δεν έχει κάνει καλά τη συνταγή. Είναι sticky, δηλαδή κολόδες, toffee pudding, γιατί τη sticky αυτή η φήμα τη δίνουν οι χουρμάδες. Λοιπόν, παίρνω τις χουρμάδες και αυτό που θέλω να προσέξετε είναι πάντα μα πάντα οι χουρμάδες έχουν ένα μικρό κοτσανάκι από πάνω. Εδώ, αυτός δεν έχει, αυτός δεν έχει, αυτός δεν έχει, αυτός δεν έχει. Τι γίνεται ρε παιδιά, πρέπει να δείξω ένα κοτσανάκι, να το, όχι, 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 όχι. Τι γίνεται, πήρα ακουκουτσιαστούς, μισό λεπτά γιατί σίγουρα θα έχει. Α, να το. Το βλέπετε. Αυτό το κοτσανάκι πρέπει οπωσδήποτε να το βγάλουμε και εδώ. Γιατί όσο και να το ψήσουμε, όσο και να το βράσουμε, όσο και να το διαλύσουμε, πάλι θα μένει. Αυτά δεν είχαν πολλά, είχαν 2-3 κουτσανάκια. Οπότε είμαστε μια χαρά. Να σας πω ότι στη συνταγή αυτή, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε μια βράση τους χουρμάδες μαζί με το νερό και με το που βρούμε την πρώτη μπουρμπουλήθρα να σκεπάσουμε και να αφήσουμε στην άκρη για 12 ώρες. Είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Τώρα, άμα δεν έχετε χρόνο και θέλετε οπωσδήποτε να συνεχίσετε τη συνταγή, θα κάνετε αυτό που κάνω και εγώ. Με το που πάρει βράση, ρίχνουμε μέσα του στιγμιαίο καφέ. Αυτό είναι το κόλπο που μου έχει μάθει ένα σεφ που είχα στην Αγγλία, ο Ζον Ζακ. Ο καφές δίνει ακόμα πιο έντονη γεύση στους χουρμάδες. Λοιπόν, με το που πάρει μια βράση, βγάζουμε από τη φωτιά. Βάζουμε σε ένα blender. Και πολτοποιούμε. Ξαναλέω ότι το σωστό που έπρεπε να κάνουμε είναι να αφήσουμε σε αυτό το σημείο σε ένα μπολάκι στην άκρη για 12 ώρες να ρουφήξουν οι χουρμάδες. Αν έχετε χρόνο, το κάνετε. Λοιπόν. Λοιπόν, με το που πολτοποιήσουμε τα υλικά μας, κοιτάξτε εδώ τι έχουμε κάνει. Θέλω να το δείτε αυτό. Κοιτάξτε αυτή εδώ την πάστα. Αυτή η πάστα θα είναι υπεύθυνη για να λέγεται το γλυκό μας sticky toffee. Άμα δεν τη βάλουμε, δεν θα είναι sticky, θα είναι toffee σκέτο. Οπότε, αφήνω αυτό στην άκρη, δεν το χρειάζομαι άλλο. Τέλεια. Τώρα, χρειαζόμαστε ένα μίξερ. Στο μίξερ τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ξεκινάμε όπως πάντα με το βουτυράκι μας και τη ζάχαρη μας. Να κλείσω το μάτι για να μην ξοδεύουμε γκάζι. Είναι αμαρτία. Λοιπόν, βούτυρο μέσα. Ζάχαρη μέσα. Πήρα το αλεύρι. Και επειδή κάνουμε sticky toffee pudding, θέλω να πάρετε μαύρη μαλακή ζάχαρη. Η μαύρη μαλακή ζάχαρη θα μας δώσει αυτή την υφή που τελικά θέλουμε και αυτή την υφή που τελικά χρειαζόμαστε. Λοιπόν, θα βάλω το σύρμα. Και χτυπάμε το μείγμα μας μέχρι που να ομογενοποιηθεί το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη. Σιγά σιγά προσθέτουμε τα δύο αυγουλάκια μας. Ένα. Δύο. Τα μυρωδικά μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ginger. Και κοιτάξτε εδώ τι ωραία πάστα που έχει γίνει. Βλέπετε. Ρίχνουμε μέσα όλο το μείγμα του χουρμά που έχουμε. Κάνουμε ένα μικρό ανακάτεμα, ίσα-ίσα. Και μόλις κάνουμε λίγο ανακάτεμα, προσθέτουμε μέσα το αλεύρι μαζί με το μπέικιν. Αλεύρι. Μπέικιν. Και κάνουμε το τελικό ανακάτεμα. Ίσα-ίσα. Να ομογενοποιηθούν τα υλικά μας. Και μόλις ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά, το μείγμα μας είναι έτοιμο. Το βλέπετε λίγο υδαρό, το βλέπετε λίγο έτσι
αρκετά ζουμερό να πω έτσι. Έτσι πρέπει να είναι το μείγμα για το sticky toffee. Γιατί θέλουμε να γίνει sticky, θέλουμε να είναι κολλώδες. Οπότε γι' αυτό το λόγο πρέπει οπωσδήποτε να είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, ρίχνουμε όλα τα υλικά μέσα. Ρίχνουμε όλο το μείγμα μέσα. Εδώ. Και έχω φουτυρώσει καλά τη φόρμα μου. Θα ψήσω στους 180 βαθμούς για 35 λεπτά. Τώρα, όση ώρα ετοιμάζεται το κέικ μας, πάμε να ετοιμάσουμε και το τόφι μας. Γιατί θα πρέπει να βάλουμε ένα τόφι για να σερβίρουμε πάνω από το κέικ μας. Τι κάνουμε, παίρνουμε ένα κατσαρολάκι και ρίχνουμε όλα τα υλικά μέσα. Τη μαύρη μαλακή ζάχαρη, την κρέμα γάλακτος και το βουτυράκι μας. Και δίνουμε μία βράση. Με το που πάρει βράση, το τόφι μας είναι έτοιμο. Λοιπόν, το τόφι μας είναι σχεδόν έτοιμο. Θα τα αφήσω λίγο στην άκρη και θα ζεστάνω τελευταία στιγμή, γιατί πρέπει να ρίξουμε το ζεστό τόφι στο ζεστό κέικ. Όταν το κέικ μας είναι έτοιμο, θα βγάλουμε ζεστό το κέικ, θα έχουμε ζεστό το τόφι και θα σιροπιάσουμε. Θα σας δείξω όμως πώς. Μετά από 35 λεπτάκια το κέικ μου είναι έτοιμο. Αχ! Κοιτάξτε εδώ. Ξαναζέστανα τώρα λίγο την τόφι μου, γιατί πρέπει να είναι καυτή όπως σας είπα. Και αυτό που θέλω να κάνω είναι, παίρνω μία κουτάλα που να έχει έτσι ωραία τρύπα. Κανονικά το κάνεις με το χέρι, αλλά άμα καίει πάρα πολύ δεν μπορείς να το κάνεις. Και θα κάνω τρύπες μέσα στο κέικ. Εδώ, 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 εδώ. Είναι μία ωραία τεχνική και δουλεύει πάντα. Να σας πω ότι έχω άπειρες συνταγές για sticky toffee. Έχω και πιο επαγγελματικές, έχω και πιο ερασιτεχνικές. Αυτή εδώ η συνταγή είναι η πιο εύκολη και αυτή που μπορείτε να ακολουθήσετε όλοι στο σπίτι. Γιατί το sticky toffee κανονικά έχει διαδικασία που μπορεί να πάρει μέχρι και 2-3 μέρες για να το φτιάξεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που δεν μπορείτε να ακολουθήσετε. Εγώ ήθελα να σας δώσω μια συνταγή που μπορείτε να φτιάξετε όλοι σας. Κακώς πέταξε την κουτάλα, πρέπει να την αφήσω. Γιατί τώρα με αυτόν τον τρόπο ρίχνω μέσα το toffee. Κοιτάξτε εδώ. Βραστό το τόφι, βραστό το κέικ, πολύ προσεκτικά και κοιτάξτε εδώ. Ποιος, βρείτε μου έναν, θα μπορούσε να αντισταθεί εδώ. Καθώς περνάει η ώρα, θα δείτε πως θα ξαναεμφανιστεί το κέικ, γιατί όλο αυτό το τόφι θα το ρουφήξει. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Περιμένω ένα μαχαιράκι. Εσείς τα περιμένετε λίγο, δεν θα είστε τόσο ανυπόμονοι όσο είμαι εγώ. Και θα κόψουμε ένα ωραίο κομμάτι. Κοιτάξτε εδώ. Ένα πιατάκι. Και κοιτάξτε εδώ. Ένα μικρό όνειρο. Κοιτάξτε εδώ. Ένα κέικ γεμάτο καραμέλα. Θες να δοκιμάσεις. Όχι τίποτα άλλο. Για να μην νομίζεις ότι λέω χαζομάρες. Ορίστε. Συγγνώμη, αλλά δίνω στον κάμεραμάν μας, που παρεμπιπτόντως είναι και ο καλύτερος στην Κύπρο. Είναι σεξ. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να δοκιμάσετε. Και είναι μια στιγμή που όλοι μαλλοί μπορείτε να φτιάξετε. Μηδενικός χρόνος, πανεύκολα γίνεται στον αυτόματο πιλότο. Δεν χρειάζεται να είσαι τεχνίτης, δεν χρειάζεται να είσαι ζαχαροπλάστης, δεν χρειάζεται να ξέρεις
Να έχει κολλητό τον Άχη, τον Πεντρεζή για να έρθει σπίτι για να το φτιάξει. Δεν χρειάζεται να ξέρει τον Κωνσταντίνο για να μπορεί να σου οργανώσει όλη την παραγωγή. Χρειάζεται το μόνο που πρέπει να κάνει: να πας στο σούπερ μάρκετ, να αγοράσει 4-5 υλικά, να το φτιάξει σε άλλη μισή ωρίτσα, να σερβίρει, να πάθουν σοκ οι φίλε σου, να σε αγαπάνε και να βλέπει το μια βαλίτσα γεύση. Το έδωσα και αυτό, το είδατε. Λοιπόν, φιλάκια πάρα μα πάρα πολλά. Ραντεβού στο επόμενο μας επεισόδιο. Γεια σας!